θα μείνουμε με κάποιο τρόπο στο Πολυτεχνείο Κρήτης και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, ο οποίος είναι μαζί μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το Αρκαλοχώρι. Υπάρχει μια διημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στο Αρκαλοχώρι και έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηρίων εκεί στην περιοχή. 2 χρόνια και κάτι μετά τον σεισμό, τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τόσο πολύ την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η αποκατάσταση τώρα του κομματιού του Αρκαλοχωρίου, της περιοχής του Αρκαλοχωρίου, είναι μια συζήτηση που μας απασχολεί λοιπόν ακόμη 2 χρόνια μετά, γιατί ένα πολύ μεγάλο, ένα σημαντικό κομμάτι της εκεί οικοδομικής ζώνης έχει υποστεί ζημιά. Πόσο εύκολο είναι να μιλάμε σήμερα, κύριε Σκουτέλη, για μια ουσιαστική ανοικοδόμηση εκεί της περιοχής? Κοιτάξτε, την περιοχή του Αρκαλοχωρίου Καστελίου την έχουν χτυπήσει 2 κακά. Το ένα αναγκαίο κακό που θεωρούμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά και αρκετοί άλλοι, ότι είναι το αεροδρόμιο. Το άλλο κακό που δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, ούτε ήταν ανθρωπογενείς οι λόγοι, ήταν ο σεισμός. Αυτό το οποίο ακούγεται τώρα και 2,5 χρόνια, όχι 3 σχεδόν, για την περιοχή, είναι ότι οι σχεδιασμοί που αφορούν την ευρύτερη περιοχή σε συνάφεια με το αεροδρόμιο θα αναπτύξουν νέες δυναμικές, θα την απογειώσουν, ανάπτυξη παντού. Τέτοια μόνο ακούγονται, αφήνοντας το ζήτημα της επούλωσης των πληγών του σεισμού σαν δευτερεύον στοιχείο, το οποίο θα επουλωθεί με εκείνο του αεροδρομίου. Τουλάχιστον αυτά σε γενικές γραμμές είναι που φτάνουν στα αυτιά μας. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το οικιστικό απόθεμα, το οποίο μας ενδιαφέρει σαν αρχιτέκτονες, και γι' αυτό προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το χώρο του Αρκαλοχωρίου και του Γαλατά, θα σας πω μετά γιατί, είναι ότι δεν έχουν πάρθει εκείνες οι αποφάσεις βάσει των οποίων θα μιλάμε για ένα αναγνωρίσιμο αστικό περιβάλλον ή περιβάλλον στα χωριά γιατί μετά το σεισμό εποχή. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε με καλά παραδείγματα στην περίπτωση της διημερίδας που οργανώνουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσουμε, κύριε Σκουτέλη. Η διημερίδα αυτή έχει και έντονο άρωμα Ιταλίας. Έτσι θα αναδειχθούν κάποιες πρακτικές από αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ιταλία που έχουν πληγεί πάρα πολύ έντονα από σεισμικές καταστροφές, έτσι. Άρα θα αναδειχθούν καλές πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί στη γειτονική μας χώρα. Ναι, είχαμε πέρυσι την ευκαιρία να γνωρίσουμε εδώ στο Πολυτεχνείο 2 σημαντικές προσωπικότητες του χώρου των μηχανικών στην Ιταλία, 2 αρχιτέκτονες, τον κύριο Τσέζαρε Τότσι και την Κατερίνα Καρότσι, οι οποίοι θεωρούνται για τα δεδομένα της Ιταλίας οι άνθρωποι οι οποίοι την επόμενη μέρα του σεισμού βρίσκονται στο χώρο και δίνουν κατευθύνσεις και καταγράφουν το τι μέλη γενέστε. Αυτό συνέβη με τον σεισμό της Λάκουιλα και με άλλους σεισμούς που έχουν λάβει ενεργό είχαν ενεργό συμμετοχή στην ανοικοδόμηση. Και έτσι εκείνοι θα μας δείξουν, να το πούμε, ότι καλύτερο από τις πρακτικές που έχουν ακολουθήσει και ποιες από αυτές τελικά είχαν και απτό αποτέλεσμα, γιατί μην γελιόμαστε, πολλές φορές οι μελέτες, οι συζητήσεις, τα ευχολόγια είναι καταπληκτικά, αλλά το αποτέλεσμα θα το δούμε μετά από λίγα χρόνια. Ένα σεισμός στη Λάκουιλα, κύριε καθηγητά, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, πριν από το 2009, πότε είχε γίνει, που ήταν πολύ φωνικός, νομίζω ήταν 300 νεκρούς και αφήσει πίσω. Ακριβώς, ήταν πολύ μεγαλύτερο στο Αρκαλοχωρίο. Ο σεισμός στο Αρκαλοχωρίο δεν ήταν ένας τρομερός σεισμός. Και ευτυχώς δεν είχαμε και θύματα. Είχαμε έναν άνθρωπο που κακή του τύχη δούλευε σε ένα οικοδόμημα που εύκολα έπεσε. Ήμασταν πραγματικά τυχεροί. Αλλά να σας πω, πέρα από μια μεγάλη συζήτηση που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου, ακριβώς πριν 1 χρόνο,
Δεν ακούσαμε να γίνεται κάτι άλλο το οποίο να μαζέψει κόσμο και να γίνει μια, ας το πούμε, από κοινού, να πάρθουν από κοινού, να γίνει μια ενημέρωση και να πάρθουν κάποιου είδους, ας το πούμε, κατευθύνσεις στο τι μέλη γενέστε. Αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή περιμένει αυτό το περιβόητο πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο φοβάμαι, λυπάμαι, αλλά συνήθως αυτού του είδους τα σχέδια έρχονται αφιψηλού και χωρίς εκείνη την εμπέδωση του τόπου που εμείς θα προσπαθήσουμε να εμφυσίσουμε σε αυτό το διήμερο ομιλιών. Να φανταστούμε ότι θα μπουν στο επίκεντρο και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές πραγματικότητες. Δηλαδή, το παράδειγμα της Ιταλίας μπορεί να δίνει ένα μπούσουλα, ας πούμε, αλλά είναι διαφορετικά τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας και της ιταλικής πραγματικότητας, ας πούμε, στο επίπεδο της γραφειοκρατίας, στο επίπεδο των μηχανισμών, πώς λειτουργούν, πόσο αποτελεσματικά και αν προχωράνε ζητήματα. Φαντάζομαι ότι και αυτά έχουν τη δική του σημασία, έτσι. Κοιτάξτε, στην Ιταλία, επειδή η χώρα είναι μεγάλη, με πολύ διαφορετικές πραγματικότητες, βορράς, κέντρο και νότος, τα πράγματα πολλές φορές μοιάζουν και με τα δικά μας. Εμείς παράλληλα με τα παραδείγματα της Ιταλίας θα παρουσιάσει συνάδελφος από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο την εμπειρία που είχαν ως πανεπιστήμιο στο σεισμό της Βρύσας πριν 5 χρόνια στο κέντρο της Λέσβου. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να τονίσουμε τώρα στην ενημέρωση που κάνουμε μαζί σας είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησε από μία μικρή παρέα ανθρώπων του Γαλατά, οι οποίοι σέβονται και νοιάζονται για το χωριό τους. Αυτοί ήρθαν και μας βρήκαν, ζητώντας μας χείρα βοηθείας στο να αντιμετωπίσουν στο μέλλον την οποιαδήποτε, ας το πούμε, ισοπαίδωση μέσω ενός άγνωστο ακόμα πολεοδομικού σχεδιασμού. Άρα και η Διμερίδα, να το πούμε κύριε καθηγητά, θα είναι και στο Αρκαλοχώρι και στο Γαλατά. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε από το Αρκαλοχώρι, αλλά οι κύριες ομιλίες, η ουσία των πραγμάτων θα υποθεί στο παλιό σχολείο του Γαλατά. Είναι δηλαδή μια ας το πούμε, μια δράση η οποία προκύπτει από κάτω προς τα πάνω και μέσα σε αυτό την τελευταία χρονιά με ζυμώσεις μεταξύ ημών, συναδέλφων και του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γαλατά. Και νομίζω ότι κύριε καθηγητά αυτό έχει και τη δική του σημασία υπό την έννοια ότι και οι κάτοικοι θέλουν να ενημερωθούν σωστά και μετά να διεκδικήσουν στην βάση του οποιοδήποτε σχεδιασμού. Γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά να μην έχουμε την τεχνογνωσία. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο και από τη μεριά μου επέμενα οι ομιλίες και η έκθεση να γίνουν εκεί στον τόπο του σεισμού και όχι στο Ηράκλειο. Είναι σημαντικό να αρχίζει η Ήπεθρος να καταλαβαίνει ποια είναι η δύναμή της και ποιος θα είναι και ο ρόλος της για τις επόμενες γενιές. Κύριε καθηγητά, από αρχιτεκτονικής σκοπιάς, πόσο μεγάλη πρόκληση είναι η ανοικοδόμηση όλων αυτών των σεισμόπληκτων περιοχών εκεί στο Δήμο Μινωά Παιδιάδας? Κοιτάξτε, είναι μεγάλη πρόκληση αν θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία βαθιά, ας το πούμε, τομή με το χέρι του κεντρικού κράτους. Όπως έγινε για παράδειγμα στους σεισμούς της Σαντορίνη το 50, όπου σχεδιάστηκαν μετά το σεισμό πρότυπες κατοικίες για τους σεισμόπληκτους, όπου η αρχιτεκτονική είχε, ας το πούμε, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιδιομορφία, στους τρόπους με τους οποίους αυτές οι νέες γειτονιές εντασσόντουσαν στο υφιστάμενο ιστό. Με συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένη ταυτότητα, αυτό εννοείται. Ναι, ενώ τώρα αναγκαστικά ή τουλάχιστον έτσι συμβαίνει και είναι δύσκολο να μην συμβεί, ο κάθε ιδιώτης θα έχει τον μηχανικό του, τον εργολάβο του και πάει λέγοντας. Είναι λυπηρό μετά από ένα τέτοιο γεγονός το κεντρικό κράτος να περιορίζεται μονάχα στις αποζημιώσεις. Ενώ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε τον τόπο, να ξαναδούμε τα χωριά και τις μικρές πόλεις όπως το Αρκαλοχώρι με νέα μάτια για να αποδώσουμε άνετους
ας το πούμε ασφαλής, mm-hmm. αλλά την ίδια στιγμή και κρατώντας την παλιά ταυτότητα της ιδιομορφίας των χώρων για τους επόμενους. Εντάξει, δεν έχει χαθεί και η ευκαιρία αυτή, mm-hmm. γιατί ακόμα και το Όχι, δεν νομίζω ότι έχει χαθεί. Νομίζω ότι οι χρόνοι μετά το σεισμό, η μετασεισμική περίοδος που περιμένουμε πάντα κάτι άλλο να συμβεί και είμαστε σε αναμονή, είναι μάλλον η στιγμή κατάλληλη τώρα να γίνουν συγκεκριμένες, να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Όχι, δεν κατεβαίνουμε στο αρκαλοχώρι με διάθεση να βάλουμε το χέρι, ας το πούμε, να αναδείξουμε τα κακό κείμενα καθόλου, γιατί ίσα ίσα γνωρίζουμε πόσο καλοπροαίρετος είναι ο κόσμος της περιφέρειας και του Δήμου. Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο παραπάνω φως και να ξεκινήσει. Να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις, κύριε καθηγητά. Μια συζήτηση. Ναι. Να δοθεί και μια έμπνευση και ένα κίνητρο. Ακριβώς. Αυτό που δεν θένε οι άνθρωποι του Γαλατά, πιστεύω και άλλων χωριών, είναι να μην υπάρχει σχεδιασμός από ψηλά και εκείνοι να μην μπορούν να αρθρώσουν άποψη γύρω από τις αποφάσεις που θα πάρθουν για τον τόπο. Είναι πολύ ωραία η ανάπτυξη, πολύ ωραία όλα να λέγονται και δεν νομίζω όμως ότι θα έπρεπε η ανάπτυξη να σημαίνει ότι αποκλείονται άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής, με την Ακριβώς. ποιοτική αναβάθμιση κάθε περιοχής. Καλό Ακριβώς. είναι να συμπορεύονται και τα δύο. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτή η ευχή είναι δύσκολη να επιτευχθεί. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Δεν είναι το... Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Ναι, από τη θεωρία μέχρι την πράξη. Εκεί ξεκινάνε οι παρεξηγήσεις. Μεγάλη απόσταση, κύριε Σκουτέλη, όντως. Ακριβώς. Σωστό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητέ. Ευχόμαστε να ακουστούν πολλά χρήσιμα πράγματα. Θα ακουστούν, μάλλον. Εύχομαι να ακουστούν εκεί που πρέπει. Και να συνδιαμορφωθούν οι απόψεις με την άποψη πάντα και της τοπικής κοινωνίας να ακούγεται, η οποία ξέρει και τις δικές της ανάγκες, πώς να το κάνουμε. Είναι και αυτό το κομμάτι, ξέρει τις δικές Ακριβώς. της ανάγκες. Μα ξέρετε, το ζήτημα της υπαίθρου δεν είναι ένα ζήτημα νομοθεσίας, είναι ένα ζήτημα συνένεσης. Ο κόσμος της υπαίθρου χρειάζεται πολλή κουβέντα και λιγότερους νόμους. Σωστά. Ναι. Ναι, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Μεγάλη κουβέντα για αυτή, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.